Από νωρίς το πρωί της Κυριακής 30 Οκτωβρίου το ενδιαφέρον της περιφέρειας εστιαζόταν στην Κομοτηνή και στο κτίριο της πρώην Ομαρχίας, όπου θα γίνονταν οι εκλογές του νέου Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τελευταία στιγμή την υποψηφιότητά τους απέσυραν οι Αργύρης Πατακάκης, Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, και Κώστας Αντωνιάδης, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με τους τέσσερις τελικά υποψήφιους για τη θέση του Περιφερειάρχη να είναι ο Ζαγναφέρης Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, ο Χρήστος Μέτιος, Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης και ο Δημήτρης Πέτροβιτς, Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, όπως αναφέρει το site chronos.gr. Στην πρώτη εκλογική μάχη, ο Χρήστος Μέτιος συγκέντρωσε 17 ψήφους, με τους Ζαγναφέρη και Πέτροβιτς να έχουν από 7 και τον κύριο Μαρκόπουλο 6. Για την εκλογή του επόμενου Περιφερειάρχη πρέπει ο πρώτος να συγκεντρώσει 51% των ψήφων. Στο δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας και ενώ οι Πέτροβιτς και Μαρκόπουλος απέσυραν τις υποψηφιότητές τους, ο Χρήστος Μέτιος βγήκε νικητής με 20 ψήφους έναντι 16 του Κωνσταντίνου Ζαγναφέρη και είναι ο επόμενος Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέρφους που με στήριξαν και με επέλεξαν εφ' εξής εγώ να υπηρετώ τα συμφέροντα της περιφέρειας από τη θέση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ταυτόχρονα με τη χαρά διαισθάνομαι και τη μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνω. Οδηγός μας, οδηγός μου και οδηγός μας θα είναι το όραμα του αείμνηστου Περιφερειάρχη μας Γιώργου Παυλίδη. Οι οικονομικές δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες. Οι ελλείψεις πόρων επίσης. Πρέπει όμως όλοι μαζί ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να σταθούμε κοντά στους πολίτες. Η διοίκησή μας μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα λειτουργεί, θα είναι συνεκτική, θα λειτουργούμε περισσότερο συλλογικά και θα έχουν ρόλο όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Θέλω τέλος να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας πως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν όλοι μαζί για να έρθουν καλύτερες μέρες στην περιφέρειά μας. Όλοι μας, όσοι αρχικά είχαμε δηλώσει, φερόμασταν μάλλον ως υποψήφοι, γνωρίζω πολύ καλά ότι διατηρούν όλοι σημαντικές επαφές με στελέχη και ανθρώπους εντός και εκτός της παράταξής μας. Το αποτέλεσμα έχει να κάνει κυρίως με τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβούλων και αυτό είναι το μόνο που θέλω να πω αυτή τη στιγμή.